Οι κάδοι απορριμμάτων ξεχυλίζουν έξω από επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι ιδιοκτήτες τους είναι αγανακτισμένοι γιατί, όπως λένε, για ακόμη μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με την άσχημη αυτή εικόνα εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Η εικόνα που θα καταγράψετε και σε άλλους εγκατεστημένους και η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα παράπονα που εισπράττουμε ως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι φέτος, το 2023, δεν έχει γίνει αποκομιδή εντός βιομηχανικής περιοχής στο κομμάτι που ανήκει στο Δήμο Ρεοκάστρου. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι τελευταία φορά είδαν σκουπιδιάρικα και εξυπηρετήθηκαν τη βδομάδα πρώτων Χριστουγέννων. Με άλλα λόγια, πλησιάζουμε να κλείσουμε μήνα από την τελευταία αποκομιδή. Παίρνουμε ένα θαύμα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου έχει δηλώσει ότι θα επισκεφθεί τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης για να μας ακούσει. Προσβλέπουμε λοιπόν σε κάτι που αλλού θα ήταν μια συμβατική υποχρέωση ανταποδοτικότητας. Σε εμάς τίνει πλέον να είναι ένα μικρό θαύμα. Τα αυτονόητα δυστυχώς δεν τα καρπώνεται η βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα, ξαναλέω, το τμήμα που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου. Η εικόνα είναι πραγματικά κατάληψης. Εντάξει, είναι γεμάτος ο κάδος μας, περιμένουμε να έρθουν, όποτε δεθούν να έρθουν, και από εκεί και πέρα, αυτά. Σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου, η αποκομιδή τους γίνεται από το Δήμο Ρεοκάστρου. Όπως λένε οι επιχειρηματίες, δεν τους παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες και δεν είναι ικανοποιημένοι από τη στιγμή που καταβάλουν τα δημοτικά τέλη. Εμείς όμως δίνουμε πολλά λεφτά τετραγωνικά. Με το τετραγωνικό πάει το δημοτικό τέλος. Γιατί να κόβουν από εμάς? Ας βρούνε λεφτά, ας κάνουν καλύτερη διαχείριση οικονομικών, ας μας παραδώσουν στο Δήμο Δέλτα που είμαστε δίπλα, ας κάνουν μια συνεργασία. Από εμάς ζητάει ο Υπουργός Ανάπτυξης συνεργασία για λιγότερο φόρο. Ας κάνουν μια συνεργασία με το Δήμο Δέλτα, να έρχεται να τα παίρνει αυτός, ας τον πληρώνουν. Ας μην έχουμε εμείς το πρόβλημα πάντως. Γιατί εμείς πληρώνουμε, έτσι και δεν πληρώσουν τα δημοτικά τέλη, θα με βάλουν μέσα με βεβαιωμένες οφειλές. Δεν έχουμε την παραμικρή ανταποδοτικότητα σε αυτά δυστυχώς που δίνουμε. Τα δημοτικά τέλη καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, άλλος ένας λόγος για τον οποίο νιώθουν ιδιαίτερα ενοχλημένοι όσοι είναι εγκατεστημένοι στα διοικητικά όρια αυτά είναι ότι, ενώ βρίσκονται στην ίδια βιομηχανική περιοχή και κατά τα άλλα θα έπρεπε να έχουν κοινούς όρους και συνθήκες εγκατάστασης, πληρώνουν υψηλότερα δημοτικά τέλη, μιας και ο Δήμος Ρεοκάστρου ορίζει με έναν δικό του τρόπο, καθώς έχει για κάποιον ανεξήγητο σε εμάς λόγο το δικαίωμα. Τα δημοτικά τέλη λοιπόν που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις μας είναι εξωφρενικά υψηλά σε σχέση με τις υπηρεσίες που δεν λαμβάνουμε. Και πρέπει να πω ότι η ένσταση των επιχειρήσεων δεν είναι για το ύψος τόσο των τελών, αλλά για τις υπηρεσίες που δεν λαμβάνουν. Να λαμβάνουμε υπηρεσίες που αναλογούν στις καταβολές που κάνουμε, τις οποίες φυσικά και καταβάλλουμε και δεν τις αρνούμαστε. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσεχείς ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών.